Σκάσε. Άσε, είσαι μπερδεύτηκα με το πουκάμισο. Το πουκάμισο τα σπάει, σε πληροφορώ. Είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Ναι, από τότε δεν έχεις σταυρώσει κουβέντα, μόνο γελάει. Βούλος το είπα. Από ξέρεις, δεν βαράω γυναίκες. Άρα θα σε μαυρίσω. Α, ναι, πρόσχεια, σου φύγει κι ένας πόντος. Ως εδώ, ε. Ε, δεν είπαμε όχι ξύλο. Ε, αυτά πες τη Λουλού. Τον ακούς. Για ήρεμα. Εσύ τι θα κάνεις, θα βγεις. Σινεμά. Πάει να δει τη μελωδία της ευτυχίας. Εσύ άμα δεν το βουλώσεις θα δεις τη μελωδία της βούβλας, ε. Ήρεμα λέμε. Και μην αργήσεις. Βγάλε το πουκάμισο της μάνας σου, θα το ψάχνει και θα γίνει εξωφρενών. Πάει Κώστα η Έμα, πάει. Αχ, πάει το κορίτσι, Κώστα. Κοιμάσαι. Ναι. Πώς μπορείς και κοιμάσαι, ρε Κώστα. Τι φωνάζεις, βρε Ρένια. Αχ, καρδιά, βρε, δεν έχει. Γεννάχα, θα πάθε ένα έφραγμα, τσιπουρλιάζεις. Δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσο γαϊδούρη. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Κάτσε, ρε Ρένια, κοιμόμουν, τι έκανα. Κοιμήθηκες την ώρα που βλέπαμε τη σχέση του οργής. Εντάξει, είμαι κουρασμένος, τι να κάνω. Τι να κάνει, λέει, εδώ πεθαίνει η Emma Greenway Horton, βρε. Τι να κάνουμε, έτσι στη ζωή. Άλλοι ζουν, άλλοι πεθαίνουν. Και καρκίνο, ρε Κώστα. Ω, πω, η Έρμη, πού τον έχει. Πάτε καλή νύχτα, πάω να ξαπλώσω. Όχι, θα κάτσε εδώ να περιμένεις να πεθάνει. Θα του στείλουμε Στεφάνη αύριο. Καλημερούδια. Τι έχεις. Τίποτα. Μην πεις ότι είσαι στεναχωρημένη τώρα για τη Χόρτον. Πέθανε ρε εσύ Κώστα. Εγώ το περίμενα όταν άκουσα ότι είχε καρκίνο. Φτιάξε ένα καφέ για να τη συγχωρέσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω ρε παιδί μου. Εσένα δεν σ' αγγίζει καθόλου δηλαδή που πέθανε η ηρωίδα. Μ' άφησε τίποτα. Σε πολύ μεγάλο γουρούνι. Τι έγινε, μαλώσατε. Όχι, γιατί να μαλώσουμε. Απλά η μαμά είναι στεναχωρημένη. Γιατί. Άστα πέθανε η καημένη Χόρτον. Ποια είναι αυτή. Μα δεν την ξέρεις. Μου άφησε τίποτα. Ορίστε, σαν τα μούτρα στα έχεις κάνει τα παιδιά. Και πολύ μεγάλο γουρούνι. Άντε ρε μαμά, τέλειωσες. Τελειώνω αγάπη μου, μπες εσύ για μπάνιο. Θα περιμένω. Δεν με πειράζει μωρό μου, μπες. Εμένα με πειράζει όμως, μωρό μου. Νικόλα, μην μου πεις ότι με ντρέπεσαι. Ρε μαμά! Καλά παιδί μου, καλά, 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 καλά. Πάω, πάω, μη φωνάζεις. Α, Νικολινό! Τι θες πάλι, ρε μάνα! Αν χρειαστείς κάτι, παιδί μου, βάλε καμιά φωνή. Αν θα ανοίξεις την πόρτα, θα βάλω φωνή. Άντε! Καλά, αγάπη μου, καλά, πάω. Πάει και ο Νικόλας. Πού πάει. Μεγάλωσε νόβρε Κώστα μου. Αρχίσαν οι ντροπές. Να τώρα ήθελε να κάνει μπάνιο και δεν έμπαινε επειδή ήμουν μέσα εγώ. Με είπε και μάνα. Έγινε αντράκι σιγά σιγά, δεν μας έχει ανάγκη. Πώς το λες έτσι μωρέ Κώστα, δεν στεναχωριέσαι. Τι να στεναχωρηθώ που κάνει το παιδί μπάνιο μόνο του. Που μεγαλώνει Κώστα μου γενικά. Ένα μικρού είχαμε κι εμείς να το ταντεύουμε λίγο, να το φροντίζουμε. Τι να κάνεις μεγάλο Σερένια. Αυτός τώρα νιώθει σιγουριά, νιώθει ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, βρε. Ότι είμαστε καλοί γονείς. Το εμπνεύσαμε αυτοπεποίθηση. Δεν μας έχει ανάγκη πια. Ναι, αλλά δεν μας έχει ανάγκη ο Νικόλας, εμείς τι ρόλο βαράμε πια. Τελειώσαμε εμείς ως γονείς. Εντάξει, μπάνιο κάνει. Δεν πήγε σε καινούριο σπίτι. Καλά, καλά, έτσι αρχίζουν όλα. Πρώτα κάνει μπάνιο μόνος του, μετά πάει διακοπές μόνος του και πριν καλά-καλά το καταλάβεις, το βλέπεις το παιδί σου μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα. Ο κύκλος της ζωής. Γεννιόμαστε, κάνουν μπάνιο μόνα τους και μετά πεθαίνουμε. Τι συζητάω μαζί σου, αφού είναι δεδομένη η αναισθησία σου. Τι να κάνω, να πεθάνω επειδή λούζεται μόνο το παιδί μας. Αλλά ας το ξέχνα το. Θέλεις να κάνεις εμένα μπάνιο. Εσένα όχι, ευχαριστώ. Γιατί ποιο θες να κάνεις. Ένα καινούριο μωράκι. Ας το ξέχνα το. Έλα ρε Κωστάκι, έλα ρε αγάπη. Ρε. Τώρα γιατί είσαι τέτοιος, αφού μεγάλωσαν τα παλιά. Ωραία, δηλαδή τι θα κάνουμε με το που θα λούζεται ένα, θα κάνουμε καινούριο. Θα γενοβολάζουμε μέχρι τα 70 σαν τη Σάρα. Όχι, ένα τελευταίο, στορκίζομαι τελευταίο. Αν είναι κορίτσι δηλαδή. Θα τραβάμε μέχρι να βγει μπαλαντέρ. Έλα ρε Κώστα, μη μου πεις τώρα, δεν θες κι εσύ ένα καινούριο μωράκι μέσα στο σπίτι. Δεν θέλω ρε Ρένια, δεν θέλω. Μαμά! Το παιδί. Το παιδί. Τελείωσε το ρε, να σε έχει ανάγκη. Αχ, αγάπη μου! Μωρό μου, έρχομαι, έρχεται η μανούλα
έδωσα. Ελπίζω να μην είναι πάλι με μαφίες και πιστολίδια. Μια χαρά θα είναι. Εγώ τη διάλεξα, καλή θα είναι. Κι εγώ θα κάθομαι να κοροϊδεύω, να δεις τι ωραία που είναι. Αρμαγεδόν! Μπράβο ρε μπαμπά, τα σπάει η ταινία. Μη μου πεις ότι είναι διαστημική περιπέτεια. Στρε μαμά, ξεκινάει η ταινία. Ναι, φοβερή αγωνία, τι να σου πω. Στο τέλος θα πάει ο Μπρους Γουίλις και θα σώσει τον κόσμο. Μεγάλη ανατροπή. Σταμάτα, αρχίζει. Κάτσε, δες τι θα σ' αρέσει. Yes! Τρομερή ταινία. Τρομερή ταινία. Όχι, εντάξει, το παραδέχομαι. Ήταν συμπαθής. Βρε, ειδικά εφέ, μουσικές. Και Τζαμάραν και Aerosmith. Να σου πω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ο Χάρη, δηλαδή, στο τέλος, πέθανε. Δεν πέθανε, ρε μαμά. Εξαϊλώθηκε. Συγκινήθηκες εσύ τώρα. Δεν είναι συγκινητικό, ρε Σικώστα. Θυσιάστηκε για να σωθεί η ανθρωπότητα. Και άφησε την κόρη του πίσω, κατάλαβες. Τώρα αυτός θα ζει μέσα από αυτήν. Αυτή είναι η αυταπάρνηση του πατέρα. Η αιώνια αγάπη του γονιού προς το παιδί του. Τα εφέ όμως, ε. Το διαστημόπλαιο το είδες. High-tech καταστάσεις. Εμένα μ' άγγιξε πολύ η ιστορία. Εσένα όλα σ' αγγίζουν, ρε μαμά. Αμάν πια, αηδία κατάντησες. Καλά σου λέει. Σε λίγο θα συγκινήσει και με το ξυπνητήρι, δηλαδή. Δεν είναι κακό να συγκινήσει, Λουκά μου, ανθρώπινο είναι. Και να σας πω κάτι, νομίζω ότι κι εσείς κατά βάθος έχετε ζεστά συναισθήματα, αλλά τα πνίγετε γιατί νομίζετε ότι έτσι πρέπει να κάνουν οι άντρες. Εγώ βασικά πεινάω. Πιάνετε αυτό για ζεστό συνέστημα. Σταμάτα να ξενερώνεις τη μαμά. Θέλω να σας πω κάτι. Ναι, αγάπη μου. Εάν εγώ ποτέ στη ζωή μου βρισκόμουν στη θέση του Bruce Willis, θα έκανα ακριβώς το ίδιο, παιδιά. Θα πήγαινα στην καρδιά του αστεροειδή για να σας σώσω. Αν περιμένουμε να μας σώσεις εσύ από το διάστημα. Καλά σου λέει, ρε μαμά. Εσύ ούτε μέχρι το μίνι μάρκετ δεν μπορείς να μας πας με τα μάξι. Θα οδηγήσει και διαστημόπλαιο, έλεος. Είστε πολύ γουρούνια οι άντρες. Κώστα. Εσύ θα ανατιναζόσουν απάνω σε έναν αστεροειδή για να με σώσεις. Ου, εύκολα. Ναι, εύκολα το λες, ρε παιδί μου, αλλά θα το έκανε. Μόνο αυτό, βρε. Σε πύραυλο μέσα θα έμπαινα και θα χανόμουν στο διάστημα για πάντα. Δεν με πιστεύεις? Όχι, εντάξει, πιστεύω ότι έχεις την καλή πρόθεση, αλλά. Θα κόλωνα. Όχι ρε παιδί μου, δεν είσαι όμως τέτοιος τύπος. Γιατί το λες αυτό, Βερενιά? Καλά, μην το παίρνεις τώρα σαν μομφή. Απλά λέω ότι εσύ είσαι πιο θεωρητικός. Στην πράξη, ας πούμε, δεν θα μπαίνεις ποτέ μπροστά για να σώσεις κάποιον άλλον. Το κακό στον καιρό δεν ξέρεις τι λες, δηλαδή. Εγώ μπαίνω πάντα μπροστά για τους άλλους. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι? Όταν έγιναν οι σεισμοί οι μεγάλοι, ποιος σώσε τη ζωή? Ποιος? Ποιος, ο γείτονας? Εγώ δεν ήμουν που σε έσπρωξα κάτω από το τραπέζι. Με πέταξες. Για την ακρίβεια με κρατούσες αγκαλιά και με πέταξες επειδή ήθελες να τρέξεις έξω να σωθείς. Τι λες, παιδάκι μου, σου σώσα τη ζωή. Τρία ράβατα έκανα, ρε Σικώστα. Εντάξει, προτιμούσες δηλαδή να φας το δοκάρι στο κεφάλι? Ο Χάρης στην προκειμένη περίπτωση θα είχε πέσει απάνω μου με αυταπάρνηση για να με σώσει. Αυτό εννοώ. Ναι, μην πέσω πάνω σου με αυταπάρνηση και με νεύρα τώρα. Άσε. Καλά, γιατί δημόνης μου το εξηγείς αυτό? Λέω απλώς ότι δεν είσαι εσύ τέτοια πάστα άντρα. Δεν ξέρω τι θέλεις τον άντρα σε πάστα. Τώρα τι θέλω και μιλάω. Άντε, μπράβο. Στο κάτω-κάτω της γραφής τι έκανε ο Χάρη? Στα δύσκολα μπήκε στο αστρόπλιο και έφυγε για τον γαλαξία που πήγε εκεί πέρα, στο αστεροειδή. Δηλαδή αυτοκτόνησε, στούκαρε πάλι στο αστέρι. Αυτό τι είναι η αυτοκτονία? Βιλία είναι. Ναι, ναι, εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο, αγάπη μου. Ο Χάρη είναι πολύ μεγάλη κότα, εντάξει. Ψέματα. Όχι, είναι. Άντε, καληνύχτα τώρα. Καληνύχτα. Σπάσε, κάνω μπάνιο. Ναι, και εγώ κατουργέμαι. Κάντα πάνω σου. Όχι, θα περιμένω μέχρι να βγεις για να τα κάνω πάνω σου. Ηλίθιο. Τουλάχιστον κλείσε το νερό, γιατί κατουργέμαι περισσότερο. Αμα κλείσω το νερό, πώς θα κάνω μπάνιο, ρε πλάκα? Όχι, την τύχη μου, τι έχουμε εδώ? Ο Λουκάς μετακόμισε στο μπάνιο. Μπράβο, το πέσαμε και στην εφηβεία τώρα, κατάλαβες? Τι, δηλαδή όποιος είναι μέσα στην εφηβεία, ζει στο μπάνιο? Αγύρα, αγόρι μου, πώς να σου το εξηγήσω? Όταν είσαι έφηβος χρειάζεται και να... χρειάζεσαι πιο πολύ χρόνο για να πληθείς, να ξυριστείς. Δηλαδή, εσύ κάνεις 5 λεπτά για να ξυριστείς και η μαμά 10 επειδή έχει και κοντζό μου πόδι. Ρε, τα χοντροπόδαρα σου ξυρίζεις. Αχ, τι πάθαμε πάλι. Ο Λουκάς έπαθε εφηβεία και μες στα νεφρά μας. Καλά, πάμε, Λουκά! Φώναξέ μας όταν τελειώσεις, εντάξει? Εμένα θα φωνάξεις πρώτο, γιατί εγώ είμαι μετά τον Λουκά. Εγώ είμαι μετά. Να σας πω, δύο λεπτά θα κάνω μόνο. Καλά, αν μπεις εσύ, μετά φέρ' τη σουγκαρίστρα, γιατί εγώ κατουργέμαι περισσότερο. Έλα βρε Λουκά, έχουμε πρόβλημα, χοντρό αγόρι μου γλυκό.
Καλά, δεν σας πιστεύω σε αυτό το σπίτι. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει μπάνιο με την ησυχία του. Γιατί μας την πέφτεις, αγόρι μου. Σε βάση είμαστε πέντε άνθρωποι, δηλαδή. Θα βάλουμε καθετήρα για να χαλαρώνεις εσύ στο μπάνιο. Ποιος είναι ο πρώτος? Εγώ. Όχι, εγώ είμαι. Τα βρήκα. Ποια? Τα μουρουδιακά τους παιχνίδια. Λουκάκο, για σένα τα ψαχνά. Τι να τα κάνω εγώ αυτά, ρε μαμά. Περίμενε και θα δεις. Τεράν! Τώρα θα έχεις κάτι να ασχολείσαι τόσες ώρες που κάθεσαι μες στο μπάνιο. Όχου, δηλαδή αυτή η καταπίεση εδώ μέσα δεν υπάρχει. Πω, πω. Τι ωραίο καραβάκι, ε. Έχει κι άλλο, δεν έχει? Ναι, αυτό. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Τι ναυμαχίες είχαμε κάνει με τα παιδιά. Πάω να ανάψω θερμοσύφωνα. Κωστάκι, αργείς! Έλα ρε Κώστα, δεν κάνω πλάκα, θα σκάσω! Κώστα! Κώστα! Άνοιξε μου, ρε! Ναι, ναι, εγώ ψηφίζω το 10. Ξέρει και πιάνω. Ναι, 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 απάντησε και σωστά στις ερωτήσεις. Επειδή είναι έξυπνη. Ειδικά με αυτό το μπιγκίνι, πανέξυπνη. Τι κάνουν τα αγόρια μου? Εδώ, τηλεόραση. Μου έχουν πάρει το τηλεκοντρόλ και βλέπουν πάλι χαζομάρες. Πάλι καλυστία, ρε παιδιά. Δεν είναι καλυστία. Είναι ντοκιματέρ για τη γυναικεία ομορφιά. Σας έχω πει 1.000.000 φορές, δεν θέλω να βλέπετε τέτοιου είδους προγράμματα. Της μαμάς δεν της αρέσουν τα καλυστία. Της αρέσει η προσωπικότητα. Ακριβώς. Α, και νόμιζα ότι θα χαιρόσουν. Μα χαρώ εγώ γιατί? Τίποτα μωρέ, βλακίες είναι αυτά. Κάνουν σχολείο καλυστία. Μης μαμά 2010. Ναι, και? Τίποτα μωρέ, βλακίες είναι αυτά. Καλή, βλακίες είναι, δεν το συζητώ, αλλά έτσι παιδί μου, από περιέργεια ρωτάω. Ποια βγήκε? Εσύ. Εγώ? Ναι, εγώ τους είπα ότι είναι υποτιμητικό. Αλλά εκείνοι δεν με ακούγαν. Καλά, και εσύ μη γίνεσαι τώρα υπερβολικός. Παιδιά, είναι, παίζουνε. Άκου τώρα όμως τι σκαρφίστηκανε. Μης μαμά, πού σε Κωστάκι να τα ακούσεις. Και να σημειωθεί ότι έρχομαι πάντα στο σχολείο χωρίς ίχνος μακιγιάζ, έτσι. Επίσης, εγώ έχω και μία ηλικία. Όχι, το λέω γιατί αυτές σε 10 χρόνια θα έχουν γίνει ρετάλια. Ειδικά αυτή με το 10. Πω, πω. Πάγωσε το, καλά, λίγο να τη δω καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να φέρω τον τίτλο της Miss Mana 2010. Και σας υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα και θα χρησιμοποιήσω αυτό το τίτλο για τους σκοπούς της αγάπης, της ομόνοιας και της παγκόσμιας ειρήνης. Ρενιά! Τηλέφωνο, η Ειρήνη! Ποια Ειρήνη? Η παγκόσμια! Ας το πιάνω, Κωστά. Κώστα μου, δεν γίνεται αγάπη μου, πρέπει να φτιάξουμε και το άλλο μπάνιο. Θα φωνάξω τον υδραυλικό, τι να κάνω. Πόση ώρα έχει περάσει? Μισή. Λουκά! Λες να πάθε τίποτα. Λουκά! Λουκά μου! Έλα, ήρθα. Πού ήσουν εσύ, παιδί μου? Κάτω, γιατί. Εσείς τι κάνετε εδώ? Περιμένουμε να βγεις από το μπάνιο. Μα δεν ήμουν στο μπάνιο. Και τα νερά που ακούγονται από μέσα, τι είναι, εσύ? Ρένια, κλείσε το γενικό που μιλήσαμε. Τα τέλειωσες, αγάπη μου, τα μαθήματά σου? Ναι. Όλα και τη γραμματική? Ναι. Ωραία, τι είχατε για σήμερα? Τα τριγενές και τα δικατάληκτα. Τα τριγενές. Μάλιστα. Στο δωμάτιό σου για διάβασμα, τώρα! Αφού τα ξέρω, σου λέω, ρε μαμά. Ιδέα δεν έχεις, Νικόλα. Τριγενή λέγονται. Εντάξει, τριγενή. Μπορώ να δω τηλεόραση τώρα? Τηλεόραση θα δεις όταν θα τελειώσει τα μαθήματά σου. Άντε! Ο τόνος σου είναι πολύ αγενές. Στο λέω να το ξέρεις. Πού πας, νουμεράκι πήρες? Τι νουμεράκι βρέστα? Το 2, γιατί το 1 το πρόλαβα εγώ. Έλα, 2 λεπτά θα κάνω. Αποκλείεται, βιάζομαι πολύ. Λουκάκο, τι ωραία που είναι η αναμονή! Ρε Νικόλα, δεν σου έχω πει να μην παίρνεις την κιθάρα του Χάρη, θα τη σπάσεις!
Ας την κάτω. Πού είναι, πού είναι, θα το σκέψω. Άιτσι σε Λουκάκο, τώρα θα πάω να πάρω το κινητό σου. Θα στείλω μήνυμα στην Αταλίτσα ότι χωρίζεται γιατί βρήκα άλλη. Μην τολμήσεις. Δοκίμασέ με. Εκεί, παιδί μου. Διαβάζω. Τι διαβάζεις ρε Χάρη, με τον μπαλάκι? Ναι, με τον μπαλάκι. Μαθαίνω φυσική. Η όθηση, η απόθηση και η προώθηση. Τέτοια. Έχεις ασκήσει φυσική, σαχτή ωραία, τρελαίνομαι για φυσική. Κάτι τέτοιες στιγμές έχω την εντύπωση ότι είμαι υιοθετημένος. Τι φυσική μου λες, παιδί μου, αυτό είναι το βιβλίο γραμματικής. Α, σοβαρά μιλάς. Γι' αυτό έχω γράψει χάλια στη φυσική. Ρε Σιχάρη, έχεις να κάνεις γραμματική και πετάς τον μπαλάκι στον τοίχο. Τι να κάνω, γραμματική μου τη δίνει. Κάθομαι εδώ και κάνω πρωτοχρονιά στα ρήματα. Τι κάνεις τα ρήματα? Τσαλάζω χρόνο. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Στη χρονική αντικατάσταση έχεις κολλήσει, παιδί μου. Θα σου δείξω εγώ. Έλα, θα το κάνουμε ανάποδα όμως. Θα σου λέω εγώ το ρήμα και θα μου λες εσύ τι χρόνος είναι, εντάξει? Θες να κάνουμε καμία άσκηση με τον μπαλάκι καλύτερα? Χάρη! Λοιπόν, αρχίζω. Το ρήμα θα παίξω. Τι χρόνος είναι? Έτσι όπως πάμε, 2050. Χάρη, συγκεντρώσου. Τι χρόνος είναι? Ναι, δεν ξέρω. Μέλλοντας. Ναι. Ναι, αλλά τι μέλλοντας? Μακρινός. Στιγμιαίος, παιδί μου, στιγμιαίος. Άλλο. Διάβαζα. Τι χρόνος είναι? Χαμένος. Μαμά, το ξέρεις ότι το Μέγκα έχει γενέθλια? Γίνεται 20. Το ξέρω, αγάπη μου. Μαμά, όταν ήσουν εσύ μικρή, υπήρχε το Μέγκα? Όχι, όταν ήμουν εγώ μικρή δεν υπήρχε καν έγχρωμη τηλεόραση. Και τι, έβλεπες ασπρόμαυρα, σαν σκύλος? Σε πληροφορώ ότι τότε υπήρχαν μόνο δύο κανάλια, η ΕΙΡΤ και η ΕΝΕΔ. Η ΕΝΕΔ? Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων. Και βλέπατε φαντάρσα ασπρόμαυρο? Όχι ρε Χάρη, δεν βλέπαμε φαντάρους, κανονικό πρόγραμμα βλέπαμε. Συνεντεύξεις, θέατρο της Δευτέρας, διάφορα προγράμματα. Θυμάσαι, Κωστάκι μου? Εγώ έβλεπα μουσικό ράμα. Κάθε Παρασκευή στις 7 δεν ήτανε? Και χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Δεν είχε καθόλου διαφημίσεις. Όχι, είχε διαφημίσεις, αλλά όχι ανάμεσα στο πρόγραμμα. Και τι διαφημίσεις, καλά θυμάσαι, Κώστα? Κουτί, κουτί, κουτί. Και τι κουτί, κουτί. Φοράει στράι για καρφώνει. Τρέξε, τρέξε, μικρούλι. Γίνε άντρας, μικρούλι. Άντρας ωραίος, γερός. Και τυπηρυπητή, Αιγαίο τυπηρυπητή. Αιγαίο τυπηρυπητή. Σεντόνια απ' το Αιγαίο τυπηρυπητή. Τελικά ότι η τηλεόραση αποβλακώνει. Τι έχεις ρε πονόκυλο? Άσε μπαμπά, γεωγραφία. Μας έχει βάλει μια άσκηση και δεν βγαίνει με τίποτα. Θέλει επιμονή. Αυτό ήταν, μου πετάς μια επιμονή και έξω από την πόρτα. Εδώ μιλάμε για πολύ δύσκολο θέμα. Μα τι θέμα έχεις? Οι λαϊκές γιορτές μιας χώρας. Οποιασδήποτε χώρας? Όχι, εγώ διάλεξα της Γερμανίας. Πολύ ωραία. Ναι, κούκλα, τι να σου πω. Θέλεις να σου πω ότι έχω γράψει ως τώρα? Οι λαϊκές γιορτές της Γερμανίας είναι οι εξής. Αυτό. Πολύ απότομα το ξεκίνησες. Χρειάζεται, βρε, ένας πρόλογος. Τι πρόλογο? Ξέρω εγώ. Πες για παράδειγμα ότι ο πολιτισμός μιας χώρας εκφράζεται πολύχρωμα και ανάγλυφα μέσα από τις γιορτές της. Η Γερμανία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία, πλούσια κουλτούρα που διαθέτει... Οπα ρε μπαμπά, δεν προλαβαίνω. Πώς γράφει το εκδηλώνεται? Με ωμέγα. Το ανάγλυφα? Με ύψιλον. Φέρε εδώ, μωρέ. Φέρε εδώ. Πολύχρωμα και ανάγλυφα... Τώρα θα πρέπει να χωρίσουμε τη σκέψη μας σε επιμέρους θέματα. Ναι, ναι, από το στόμα μου το πήρες. Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουμε τις περίφημες γιορτές μπύρας. Με τα νόστιμα λουκάνικα.
τα παραδοσιακά γερμανικά αλλαντικά. Η Γερμανία είναι μια χώρα με πλούσιες αγελάδες απέραντους κάμπους. Πάλι φυτεύτηκες εσύ. Δεν είχες μια εργασία να κάνεις. Την έκανα. Κιόλας. Τώρα με το ίντερνετ ξεμπερδεύεις αμέσως. Έχεις μία πίτα και τρως τα δύο τρίτα. Τι σου μένει? Το επιδόρπιο. Λοιπόν, ας το ξαναπάρω από την αρχή. Λέω, έχεις μία πίτα και τρως τα δύο τρίτα. Τι σου μένει? Ο πονόκυλος. Ρε μαμά, άλλαξε το. Δεν μ' αρέσουν οι ειδήσεις. Αγάπη μου, πρέπει να μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο όμως. Βαθιά το χέρι στην τσέπη, καλούνται να βάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αφού ετοιμάζονται νέες φορολογικές αυξήσεις. Όχι την καντεμιά μου ρε, έλεος, έλεος. Όχι άλλους φόρους. Τι είναι οι φόροι? Τα λεφτά που δίνουμε από το μισθό μας στο κράτος. Δηλαδή, όποιος δουλεύει πληρώνει. Ναι, πληρώνει από αυτά που πληρώνεται, κατάλαβες. Και το κράτος τι τα κάνει? Ξέρω εγώ τι τα κάνουν, μωρέ, τα κάνουν γεφύρια, δρόμους, σχολεία, πανεπιστήμια. Η λεγόμενη δωρεάν παιδεία. Τι δωρεάν, μωρέ, αφού πληρώνουμε? Εμέσως. Είναι σαν να σου δίνω εγώ λεφτά για να μου κάνεις εσύ δώρο. Ναι, κάπως έτσι είναι. Πάντως, αν θέλετε να κάνετε οικονομία, εγώ δεν ξέρω πάω σχολείο. Όταν μεγαλώσω, δεν θα δουλέψω για να μην πληρώνω φόρο. Δεν πάει έτσι, Νικόλα μου. Φόρους πληρώνεις έτσι κι αλλιώς. Και αυτοκίνητο για να πάρεις, πάλι φόρο θα πληρώσεις. Και για να το κυκλοφορήσεις, πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας που είναι φόρος, θα παίρνει το κράτος. Όπως και τα διόδια. Γιατί όταν βάζουμε βενζίνα, δεν πληρώνουμε φόρο. Τότε δεν θα πάρω ούτε αυτοκίνητο. Όλα τα πράγματα έχουν φόρο, Νικόλα μου. Όταν αγοράζεις κάτι, υπηρεσίες, συναλλαγές. Και το σπίτι για να το δώσεις, ας πούμε, στο παιδί σου, πάλι φόρο πληρώνεις. Όλα φορολογούνται. Τελικά έχω κάνει τεράστιο λάθος. Όταν μεγαλώσω, δεν θα γίνω τραγουδιστής. Θα γίνω κράτος. Έρχεστε συχνά εδώ? Νικολίνο μου, ξύπνα καρδιά μου, 7.30 πήγε η ώρα. Λίγο ακόμα, ρε μαμά. Α, αυτό να το σκεφτόσουν χτες που δεν ξεκολούσες από την τηλεόραση. Να το σκεφτώ τώρα. Νικόλα. 5 λεπτά. Θα χάσεις το μάθημα, παιδί μου. Έλα, μανούλα, μόνο για σήμερα, δεν πειράζει. Πειράζει, αγάπη μου, πώς δεν πειράζει. Τώρα παίρνεις τις βάσεις όλα τα μαθήματα. Αν μείνεις πίσω, θα σε πάρει μπάλα. Μετά, όσο και να διαβάζεις, δεν θα μπορείς να αναπληρώσεις τα κενά. Και πριν το καταλάβεις, θα βρεθείς να δίνεις πανελλαδικές και δεν θα καταλαβαίνεις γρή. Δηλαδή, αν κοιμηθώ 5 λεπτά, δεν θα πάω πανεπιστήμιο. Για ρώτα αυτούς που περάσαν στην ιατρική, κοιμόντουσαν μέχρι τις 10. Εγώ δεν θα πάω ιατρική. Εννοείται πως όχι, αν συνεχίσεις έτσι. Δεν θέλω να γίνω γιατρός. Μπορώ να κοιμηθώ τώρα. Και τι θα γίνεις, αγάπη μου, σκουπιδιάρης? Ναι, καλή ιδέα, σκουπιδιάρης. Άμα γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι, ποιος θα καθαρίζει τα σκουπίδια? Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό, ε? Έλα, παιδιά, σηκωθείτε, σηκωθείτε, χάρη! Λουκά, άντε, 7.30 πήγε η ώρα. Ωραία, Ελλάδα, δώσε ώρα, μαμάς. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει αυτό. Ότι βάζεις πάντα ένα τέταρτο πιο μπροστά. Εντάξει, δεν έχει σημασία, είναι 7 και 20. Σηκωθείτε, άντε! Μετά το ξύπνο μας στις 7.30. Τι λες, σοβαρά? Έχω και δουλειές, δεν κυνηγάω σε ένα απασχολείο. Άντε, σηκωθείτε, έλα. Έλα, ρε μαμά, κάνε λίγο ησυχία. Έλα, δεν το πιστεύω, σηκωθείτε, παιδιά. Άντε, 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 άντε. Εδώ, κοίτα, τι κάνεις, παιδί μου. Σηκωθείτε, λέω. Πολύ καλά, επειδή εσείς το ζητήσατε. Εάν δεν σηκωθείτε μέχρι το 3. Μην το κάνεις. 1, 2. Ε, μαμά. 3. Ξύπνα, παιδάκι μου. Η νύχτα τέλειωσε, τα αστεία τέλειωσαν. Πρέπει να φύγεις. Τα δυο παιδάκια μου πάλι μου γέλιασαν. Σχολείο δεν πάν.
πρέπει να φύγω. Τι κάνεις εδώ? Διαλογίζομαι. Α, έχω καλύτερη ιδέα. Τι ιδέα? Ακολούθησέ με. Ανοίγουμε τη βρύση στο ζεστό, αφήνουμε να τρέξει λίγο. Σε λίγο θα είναι έξω. Σ' αγαπώ, Χρυστάκη. Βαρέθηκα ρε μαμά, κουράστηκα. Κάθε μέρα σχολείο διάβασμα, τι νόημα έχει? Πώς δεν έχει αγάπη μου? Δεν πρέπει να μάθεις κι εσύ πέντε πράγματα για τον κόσμο γύρω σου? Να μορφωθείς, να αποκτήσεις κριτική σκέψη? Πώς θα καταφέρεις να γίνεις κάτι στη ζωή σου? Εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Τι να το κάνω το διάβασμα? Και τραγουδιστής να γίνεις, χάρη μου, σε όλα τα επαγγέλματα χρειάζονται γνώσεις. Πώς θα διαβάζεις τα συμβόλαια που θα υπογράφεις? Πώς θα διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου? Να λέω όλη μέρα, κάνω μαθήματα και τελικά ποτέ δεν μου μένει χρόνος για τραγούδι. Άρα, πώς θα γίνω τραγουδιστής? Θα βρεθεί χρόνος και για το τραγούδι. Προς το παρόν, αυτό που έχει σημασία είναι το σχολείο σου. Καλά, εσύ το λες επειδή σου αρέσει το διάβασμα. Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Στην ηλικία σου και εγώ βαριόμουν το διάβασμα. Αλλά είχα ένα όνειρο στη ζωή μου και έβαζα κάτω το κεφάλι και διάβαζα. Και τι κατάλαβες, πάλι δεν έγινε πραγματικότητα το όνειρό σου. Πώς δεν έγινε? Τι? Αυτό ονειρεύτηκες? Να είσαι υπάλληλος, να τα βγάζεις πέρα τσίμα-τσίμα, να κυνηγάς τρία παιδιά και να πλένεις πιάτα. Αυτό! Να σου χώσω ένα μήλο στο στόμα, να φωνάξω και τα παιδιά να φάμε. Γιατί χάζεψες ρε, τι σκέφτεσαι? Κάνε υπολογισμούς ρε Κώστα. Τι? Λοιπόν, αν υπολογίσουμε όλα μας τα γεύματα ως οικογένεια, έχουμε βάλει περίπου 18.000 φορές τα πιάτα στο πλυντήριο και μετά στα ράφια. Είναι για μας να έχουμε έτσι, τα πιάτα λερώνονται, μετά τα πλένουμε. Κώστα, περνάμε τη ζωή μας τακτοποιώντας πιάτα, το καταλαβαίνεις? Αυτό ήταν το όνειρό μας, να πλένουμε και να σκουπίζουμε πιάτα και ποτήρια. Σωπά, αγάπη μου, κάνουμε και άλλα πράγματα. Όπως να σαπίζουμε μπροστά στην τηλεόραση, ας πούμε. Κάποτε είχαμε στόχους, Κώστα μου. Έχουμε ένα δυναμικό. Πού το διοχετεύουμε, πού το αξιοποιούμε? Είχαμε στόχους. Λέγαμε οι δυο μας, θέλουμε να ανέβουμε στον Όλυμπο. Αυτό ήταν το όνειρό μας, όχι να πλένουμε πιάτα. Εντάξει, εντάξει, θα σε βοηθήσω να πραγματοποιήσει. Αύριο πάω να πάρω πλαστικά ποτήρια και εσύ βάλε τα αθλητικά σου και πήγαινε μια βόλτα στον Ημιτό. Εγώ πάω να δω Γλυκούλη. Πάλι με αυτό το μαραθέτη παίζει. Δεν είπαμε ρε ότι θα διαβάσεις ιστορία? Αποφάσισα να μην το διαβάσω, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι καλό να σκαλίζουμε το παρελθόν.